Γιο λέει Μομπλίζ, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο. Η ώρα είναι 5 το πρωί, ξέρω τι ώρα είναι εδώ πέρα. Μετά από μια πολύ ωραία βραδιά, είμαι εδώ με τον Μιχάλη. Δεν τον έχεις ξαναδεί σε βίντεο, θα τον δεις τώρα. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πολύ απρόπτο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με τους φίλους. Το είπα στο προηγούμενο βίντεο, ότι πρέπει να μένεις μακριά από τοξικούς ανθρώπους και είπα ότι θα αναλύσω σε κάποιο επόμενο. Οπότε βρήκα τον Μιχάλη, ο οποίος μπορείς να μπεις στο κανάλι του να δεις τι περιεχόμενο έχει, μιλάει πολύ για αυτοβελτίωση. Πάτα το κανάλι του να δεις τέλος πάντων και θα μιλήσουμε για τους τοξικούς φίλους. Και όχι μόνο για τους τοξικούς, αλλά τι άτομα πρέπει να έχεις στη ζωή σου, πώς να γνωρίσεις καινούργια άτομα κτλ. Κτλ. Από τι να ξεκινήσουμε. Δεν θα πω subscribe και τέτοια, άμα θέλεις θα κάνεις. Αυτονόητα είναι αυτά. Άμα θέλεις. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το τι άτομα πρέπει να έχεις στη ζωή σου, πιστεύω. Η άποψή μου είναι ότι, βασικά, όχι απλά η άποψή μου, αυτό που ζω, πραγματικότητα που ζω, ναι, πρέπει να έχεις άτομα στη ζωή σου, φίλους, οι οποίοι έχουν το ίδιο mindset με σένα. Γιατί αν εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις να εξελιχθείς και ο άλλος, η ζωή μου είναι καλά, είμαι με την κοπέλα μου που τα έχω 3 χρόνια και εκνευρίζομαι κάθε μέρα και μένω σπίτι και δεν με αφήνει να βγαίνω κτλ. Αλλά εσύ θες να βγαίνεις, θες να εξελίσσεις, θες να γίνεις καλύτερος σε όλους τους τομείς, θα καταλάβεις σε κάποια στιγμή, είτε σε 2 χρόνια από τώρα, είτε σε 5 χρόνια από τώρα, είτε αύριο, ότι δεν ταιριάζεις με αυτόν τον άνθρωπο, ότι σε κρατάει πίσω έστω και λίγο και θα στεναχωρηθείς και θα απογοητευτείς πάρα πολύ. Αυτή είναι η άποψή μου με το τι άτομα πρέπει να έχεις στη ζωή σου. Πρέπει να έχεις άτομα στη ζωή σου που έχουν το ίδιο mindset με σένα, που θέλουν να πετύχουν τα ίδια πράγματα με σένα. Τι πιστεύεις εσύ πάνω σε αυτό? Θα σταθώ στο τελευταίο που είπε μόλις τώρα ο Μπλίζ. Όταν φτάσεις στη ζωή σου σε ένα σημείο να πεις ότι οι φίλοι που έχω μέχρι στιγμής δεν με ικανοποιούν και δεν περνάω καλά μαζί τους και βλέπω ότι δεν ταιριάζουμε τόσο, συνήθως είναι πολύ αργά. Και αυτό συμβαίνει μετά τα 30. Και εκεί είναι που για πολλούς λόγους δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις καινούργιους φίλους. Θα πούμε στην πορεία του βίντεο πώς μπορείς να κάνεις καινούργιους φίλους, αλλά και πώς γνωριστήκαμε. Θα δώσουμε παράδειγμα το πώς γνωριστήκαμε για να καταλάβεις πώς μπορείς να κάνεις καινούργιους φίλους από το τίποτα, πραγματικά από το πουθενά, από εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά όταν φτάσεις σε μια ηλικία σχετικά μεγάλη, ας πούμε στα 30, επειδή σαφώς σε αυτή την ηλικία αλλάζουν οι απαιτήσεις της ζωής σου, αλλάζουν οι ρυθμοί της ζωής σου, έχεις πιο πολλές υποχρεώσεις, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχεις το χρόνο να κοινωνικοποιηθείς και να γνωρίσεις καινούργιους φίλους. Και αν είσαι μικρός, αν είσαι, ξέρω εγώ, 15-20, αν είσαι στο άνθος της ηλικίας σου που είσαι πραγματικά ελεύθερος, δεν σε νοιάζει τίποτα, θα πρέπει να σε νοιάζει προφανώς, να έχεις ένα στόχο, αλλά δεν έχεις τόσες πολλές υποχρεώσεις να σε βαραίνουν. Ναι. Τότε πραγματικά γίνει όσο πιο κοινωνικός μπορείς. Και όπως είπε ο Μπλίζ, θα πρέπει να γίνεις κοινωνικός και να έχεις φίλους οι οποίοι σε ανεβάζουν, ναι, με τους οποίους κατά προτίμηση έχετε και ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα. Είναι η κλασική παροιμία που όλοι την ξέρετε, είναι χωριάτικη παροιμία. Ναι, δείξε μου το φίλο να σου πω ποιος είσαι, ή και μια άλλη παροιμία που μου ήρθε μόλις τώρα. Βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το βουνό. Πολύ ποιητική και παροιμία, αλλά αυτό δείχνει ότι βοηθάς το φίλο σου σε κάτι, σε βοηθάει και αυτός. Και μια φιλία, καλός ή κακός, είναι win-win. Είναι μια συνεργασία, και η συνεργασία είναι κάτι win-win. Ότι πρέπει από αυτό το πράγμα να κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Αν όχι το ίδιο, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται να κερδίσουν το ίδιο, τουλάχιστον όσο το δυνατό περισσότερο. Και αυτό εφάρμοσέ το σε όλες τις σχέσεις, είτε πρόκειται για φιλικές, είτε πρόκειται για ερωτικές, είτε πρόκειται για επαγγελματικές, είτε πρόκειται για οικογενειακές. Και όπως είπε και ο Μπλίζ, γενικότερα απέβαλε από τη ζωή σου τους τοξικούς ανθρώπους. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο να πεις σε ένα φίλο σου που είστε 15 χρόνια φίλοι να του πεις: ρε Σικώστα, θέλω να είμαστε φίλοι. Προφανώς δεν θα το πεις έτσι. Θα πρέπει αρχικά, ας πάρουμε το πώς σιγά σιγά να αποκοπείς από τους τοξικούς φίλους. Πώς τους το δείχνεις? Τους δείχνεις με τη συμπεριφορά σου πρώτα απ' όλα, ότι γίνεσαι πιο απόμακρος. Ακριβώς. Δεν κάνεις τόσο πολύ παρέα μαζί τους. Αραιώνεις επαφές. Δεν τις κόβεις μαχαίρι προφανώς. Αλλά τους δείχνεις ότι ξέρεις τι, η μεταξύ μας παρέα δεν με βοηθάει τόσο πολύ. Και φυσικά έχεις τη δικιά σου κατεύθυνση στη ζωή. Κάνεις τις δικές σου παρέες, κάνεις τα δικά σου πράγματα. Και αν ο φίλος σου μπορεί να συμβαδίσει με αυτό, τότε καλώς. Okay. Συνεχίζετε να είστε φίλοι. Ο τρόπος που βλέπω εγώ τη ζωή μου, τόσο με τους φίλους μου όσο και με τις σχέσεις μου, είναι ότι φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι είμαι σαν ένα τρένο. Και το τρένο τι κάνει, προχωράει, τσουλάει. Το τρένο κάνει στάσεις. Έχει βαγόνια, έχει πολλά βαγόνια, έχει χώρο για πολλούς ανθρώπους. Σαν τρένο, λοιπόν, εσύ πρέπει να επιλέγεις πότε κάποιος
επιβάτης, κάποιος άνθρωπος θα μπει στη ζωή σου και πότε θα φύγει. Και πρέπει να θέσεις όρια γι' αυτό. Αν ένας επιβάτης στο τρένο ή ένα σεβής δεν τηρεί τους κανόνες που υπάρχουν και κάνει ό,τι να είναι, και αν ένας φίλος στη ζωή σου κάνει ό,τι να είναι και κάνει πράγματα τα οποία σε ενοχλούν και σε τραβάνε προς τα κάτω, τότε αυτό το πράγμα πρέπει να το κόψεις. Και φυσικά πάει και από την άλλη πλευρά. Προφανώς να ξέρεις ότι και οι φίλοι σου και οι άνθρωποι στη ζωή σου είναι ελεύθεροι να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Δεν μπορείς να κρατήσεις κανέναν μέσα στο τρένο, μέσα στη ζωή σου, προφανώς. Και αν κάποιος. Γιατί μπορεί να σου συμβεί και εσένα αυτό. Κάποιος φίλος σου μπορεί να σε εγκαταλείψει, να θεωρείς ότι εσύ δεν του κάνεις καλό, ότι είσαι τοξικός και να σε εγκαταλείψει. Εκεί θα πρέπει να το αποδεχτείς και να μην σε ζωρίσει αυτό το πράγμα. Και φυσικά να συνεχίσει τη δικιά σου ζωή. Το θέμα είναι, εντωμεταξύ, όσο πιο ελεύθερο αφήνει τον άλλον, τόσο περισσότερο θέλει να είναι μέσα στη ζωή σου. Δηλαδή, όσο εσύ του λες, OK, μπορείς να κάνεις ό,τι θες, τόσο θα λέει, τι θα κάνεις σήμερα, θα βγούμε. Τώρα, αυτό που είπε. Γίνεσαι πιο απόμακρος. Αλλά αν δεν καταλάβει ο άλλος ότι εσύ έχεις αρχίσει να γίνεσαι πιο απόμακρος για τον τάδε λόγο, γιατί δεν θες να συνεχίσεις να κάνεις παρέα μαζί του και σου πει να βγείτε, προφανώς θα του πεις, ξέρεις τι, σου έχω γίνει απόμακρος, το καταλαβαίνεις. Θα του πεις, ξέρεις τι, Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα γιατί έχω κάτι σημαντικότερο να κάνω. Αν όντως έχεις να κάνεις, αν δεν σε πειράζει να βγεις για έναν καφέ, βγες, εντάξει, Klein Mind τώρα. Αλλά αν έχεις κάτι πολύ σημαντικότερο να κάνεις, να βγεις με έναν όντως φίλο σου ή να κάνεις μια δουλειά ή οτιδήποτε, τότε πες του, Γιώργο, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ σήμερα. Που πάλι καταλήγεις στο ότι γίνεσαι πιο απόμακρος γιατί δεν βγαίνεις μαζί του. Αλλά anyway, ποια είναι η έννοια του φίλου? Η έννοια του φίλου είναι, ο φίλος είναι εκεί για να σε ανεβάζει. Ο φίλος είναι εκεί για να χαίρεται για αυτά που πετυχαίνεις. Ο φίλος είναι εκεί για να. Πώς να το πω, για να σου κάνει τη ζωή σου καλύτερη, να σε κάνει ευτυχισμένο. Να νιώθεις πιο δυστυχισμένος, να μην εξελίσσεις. Οπότε, αν ο άλλος σε τραβάει κάτω, δεν χαίρεται με αυτά που πετυχαίνεις και, δεν είναι φίλος σου, είναι απλό. Οπότε δεν το θέλεις στη ζωή σου. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις, ας πούμε, κάνεις τη ζωή σου δύσκολη, μη θέλοντας να αφήσεις κάποιον πίσω. Μόνο και μόνο επειδή τον ξέρεις 10 χρόνια, μόνο και μόνο επειδή μπορεί να σου γνωρίζει 2-3 άτομα, ξέρω εγώ, ή μπορεί να ξέρει γκόμενες ή οτιδήποτε. Αν βγαίνεις έξω με αυτόν τον άνθρωπο, σου γνωρίζει γκόμενες, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε υποβιβάσει για να φαίνεται αυτός καλύτερος, επειδή χαμηλή αυτοεκτίμηση, τότε μπορώ να βρω και άλλους φίλους. Και με βάση αυτό που είπε τώρα ο Μπλίζ, μου δίνει λίγο μια πάσα για κάτι το οποίο έτσι μου ήρθε από το πουθενά. Κάτι που αναφέραμε και πριν. Πώς ξεκόβεις ένα φίλο σου? Εκτός από το να είσαι απόμακρος. Προφανώς. Είναι πάρα πολύ καλό και αντρίκιο και άμεσο το να τον πιάσεις. Όταν σε πειράζει κάτι στη συμπεριφορά του, να τον πιάσεις και να του πεις, έλα εδώ ρε φίλε, θέλω να σου συζητήσουμε, να σου πω κάτι το οποίο με απασχολεί, το βλέπω τον τελευταίο καιρό και θέλω να σου το πω και θέλω να βρούμε μια λύση γιατί σε αγαπάω και σε εκτιμάω. Πάντα να ξέρεις πριν πεις έναν άνθρωπο κάτι κακό, κάτι αρνητικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να του πεις πρώτα το θετικό, να του πεις ότι ξέρεις τι, σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Μην ξεκινήσεις και τον κράξεις και του πεις, ω, είσαι κάνεις αυτό και αυτό. Προφανώς θα πρέπει να του δείξεις για ποιο λόγο τον εκτιμάς. Και μετά προφανώς θα του πεις αυτό το οποίο σε απασχολεί και θα προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση. Αν δεν βρείτε λύση, προφανώς τον ξεκόβεις. Αλλά κάνε πρώτα αυτή την προσπάθεια. Μην είσαι αδιάφορος. Και κάτι άλλο που μπορεί να έχεις παρατηρήσει και το παρατηρώ κατά καιρούς σε διάφορους φίλους, είναι ότι αν κάποιος ο οποίος θεωρείς φίλος σου σε κουτσομπολεύει, αλλά όχι μόνο αυτό, αν τον ακούσεις να κουτσομπολεύει έναν άλλο φίλο σας μπροστά σου και πει, αχ, αυτός ο Μπλίζ, τι κοντός που είναι, εγώ είμαι 2 μέτρα, πώς τον κάνω παρέα, και πει κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, και γενικότερα το οτιδήποτε αρνητικό και το πει με αρνητικό τρόπο, σίγουρα θα το κάνει και για σένα. Οπότε αυτά τα άτομα, μόλις δεις ότι έχουν τέτοιες συμπεριφορές, βάλτε στη λίστα, βάλτε σε ένα ερωτηματικό, αμφισβήτησέ τα, πες ότι, okay, αυτός μήπως δεν είναι τόσο καλός μου φίλος, μήπως αυτό θα το κάνει και για μένα. Πώς θα κάνω καινούριους φίλους όμως? Θέλεις να πεις εσύ πώς γνωριστήκαμε ή να το πω? Πολύ ωραία πάσα. Πάνω σε αυτό που είπε ο Μπλίζ, ακριβώς θα σου πω πώς γνωρίστηκαμε τον Μπλίζ. Με τον Μπλίζ είμαστε φίλοι λίγους μήνες, έτσι. Και γνωριστήκαμε εντελώς τυχαία, έξω από το ταχυδρομείο. Για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες, ήταν με ένα φίλο του και μιλούσανε. Κάτι λέγανε για το κανάλι του, για το YouTube τέλος πάντων. Δεν τον ήξερα τον Μπλίζ τότε καθόλου. Και σε κάποια φάση, εγώ κάτι έκανα στο κινητό μου. Βλέπω περνάει μια κοπέλα απ' έξω. Η κλασική κοπέλα με ύφος 1000 καρδιναλίων, ότι ποια είμαι εγώ και ξέρω εγώ, είμαι μουνάρα και εντάξει, δεν υπάρχει καμιά άλλη σαν εμένα. Περπατούσε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλο τυπέ. Ναι. Και φορούσε κάτι αθλητικά, δεν ξέρω, ξέρεις αυτά τα basic, τα stance με που φοράνε όλες. Ναι, και είχε λυθεί το κορδόνι της. Και πήγε να το πατήσει. Και ήταν ο φίλος του Μπλίζ και της λέει: ψήτ, κοπελιά, το κορδόνι σου, θα το πατήσει, πρόσεχε. Της το είπε τελείως φιλικά, μέσα σε κοινωνικά πλαίσια, ούτε να την προσεγγίσει, ξέρω εγώ, να τη φλερτάρει, οτιδήποτε. Που και στην τελική θα ήταν κακό άμα τη φλερτάρει, αλλά anyway. Της το είπε 5 φορές, μάλλον. Ναι, ότι θα πέσει. Και η κοπέλα όχι μόνο
σήκωσε τη μύτη πάνω, σήκωσε το κεφάλι πάνω. Ναι. Και δεν γύρισε καν να κοιτάξει ούτε το παιδί που τη το είπε. Ούτε το κορδόνι τη ακριβώς. Ακριβώς. Κακό δείγμα κοινωνικής συμπεριφοράς. Anyway. Θα το σχολιάσουμε σε άλλο βίντεο ενδεχομένως. Και τέλος πάντων εκεί πέρα βλέπω αυτό το πράγμα. Και επειδή το κομμάτι αυτό με τις επαφές με τις γυναίκες είναι κάτι που ασχολούμε, το σχολίασα και χωρίς να ξέρω τον Blizz και του λέω: Μάγκης, πραγματικά, θυμάσαι πως θα πω, Μάγκης, πραγματικά παρακαλάω τώρα σε 5 μέτρα να πατήσει το κορδόνι της και να πέσει κάτω να σαβουριαστεί. Που, okay, εντάξει, από τη μία ήταν κακό, κρίμα να χτυπήσει η κοπέλα. Απ' την άλλη, αυτό που είπαμε, όταν κάποιος έχει άσχημη κοινωνική συμπεριφορά, πρέπει να δεχτεί και τις επιπτώσεις. Anyway, το συμπέρασμα από όλο αυτό ποιο είναι, ότι εγώ μετά με τον Blizz άρχισαμε να μιλάμε, πιάσαμε μια συζήτηση γενικότερα για το YouTube, για την προσωπική εξέλιξη και πράγματα που μας ενδιαφέρουν και τους δύο. Και έχουμε υπερβολικά κοινά πράγματα. Ακριβώς. Και ανακαλύψαμε ότι έχουμε υπερβολικά κοινά πράγματα. Ότι έχουμε ένα κοινό όραμα, ένα κοινό στόχο. Και η προσωπική εξέλιξη. Προσωπική εξέλιξη, σαφώς. Το YouTube ο στόχος είναι η προσωπική εξέλιξη. Που πρέπει να είναι ο στόχος όλων πρώτων. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και κράτησε το αυτό πραγματικά. Η προσωπική σου εξέλιξη είναι το νούμερο ένα. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, να βγαίνουμε, να γνωριζόμαστε καλύτερα. Και πλέον το νιώθω πραγματικά καλύτερο φίλο. Δηλαδή τον κοιτάω πραγματικά και το λέω ειλικρινά, νιώθω ότι είναι καλύτερος μου φίλος, ενώ τον ξέρω λιγότερα από άτομα που ξέρω πολλά χρόνια. Το νιώθω ότι είναι καλύτερος μου φίλος από άτομα που τα ξέρω μια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν σκέψου το λίγο αυτό. Δεν έχει να κάνει η φιλία που έχεις με κάποιον, δεν έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια που τον ξέρεις. Έχει να κάνει πόσο κοντά νιώθεις τον άλλον. Ακριβώς, και μην κρίνεις γενικότερα τις σχέσεις σου, είτε είναι φιλικές είτε είναι ερωτικές, με βάση τη διάρκεια, αλλά με βάση την ποιότητα και το βάθος που έχουν. Πραγματικά, μόλις το άρχισα να το ανακαλύπτω αυτό, άρχισα να βλέπω τα πράγματα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το συμπέρασμα από όλο αυτό λοιπόν ποιο είναι, ότι μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι φίλος σου, θα παίξει τον οποιοδήποτε σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, πραγματικά από το πουθενά. Τι χρειάζεται όμως, τι χρειάζεται για να το κάνεις αυτό? Χρειάζεται να είσαι κοινωνικός, χρειάζεται να πάρεις την πρωτοβουλία. Χρειάζεται γενικότερα στα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία βρίσκεσαι να είσαι αυτός που θα κάνει το πρώτο βήμα μπροστά και θα πάει να πει γεια. Είτε πρόκειται για μια κοπέλα, είτε πρόκειται για ένα φίλο σου, για κάποιον ο οποίος θα γίνει φίλο σου, για ένα τυπά που θες να το ρωτήσεις κάτι. Μην διστάζεις να παίρνεις τα ενία στις κοινωνικές σου συναναστροφές. Και βλέπω τα άτομα τα οποία δεν το κάνουν αυτό, ότι είναι πίσω σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η κοινωνικότητα είναι ένα από τα βασικότερα πράγματα, αν θέλεις να εξελιχθείς. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι οποίοι, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, σιγά μην πάω να μιλήσω εγώ σε αυτόν. Ναι, μ***α σε με, δεν πας να μιλήσεις. Είναι το πιο, ένα πεντάχρονο αν το βάλεις σε μια παρέα με κάτι άλλα πεντάχρονα, θα βάλει, θα πει, γεια, εγώ είμαι ο τέτοιος, γεια, εγώ είμαι ο τάδε. Κανονικά, σαν άνθρωπος. Οι μόνοι που δεν το κάνουν αυτό, είναι άτομα τα οποία έχουν εξελίξει λίγο τον εγκέφαλό τους και μπορούν να σκεφτούν το, α, είναι για να πάω να μιλήσω σε άλλον. Και γενικότερα να έχουν αναπτύξει το κόμπλεξ. Γιατί το να μην θες να μιλήσεις σε κόσμο είναι κόμπλεξ, πραγματικά είναι κόμπλεξ. Πιστεύω ότι μόλις τα βρεις με τον εαυτό σου, είσαι ok να μιλάς σε οποιονδήποτε. Αν δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να μιλήσεις σε κανέναν. Anyway, νομίζω πως αυτό ήταν για τους φίλους. Πως να κάνεις καινούργιους φίλους, πως να αφήσεις πίσω τους τοξικούς, ποιους πρέπει να κρατήσεις τη ζωή σου και το πιο σημαντικό, πως ξεχωρίζεις έναν φίλο σου, δηλαδή τι πρέπει να έχει ο άλλος. Το ότι αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι δεν έχει θέμα η διάρκεια, έχει θέμα η ποιότητα της φιλίας, πόσα κοινά έχεις με τον άλλον, πόσο κοντά τον νιώθει. Anyway, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, δείτε το κανάλι του Μιχάλη, έχει τρομερό περιεχόμενο, τώρα ξεκίνησε γι' αυτό στο YouTube πριν από λίγο καιρό, βοηθήστε τον με ένα subscribe ή οτιδήποτε. Επίσης, κάνει mentoring πάνω στο κομμάτι του της κοινωνικοποίησης, του φλερτ, όλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να δει στο κανάλι του, είναι εξαιρετικός αυτό που κάνει. Για το Six Week Mentoring, το δικό μου, δεν θα πω πολλά, όποιος θέλει μπορεί να κάνει, να πατήσει το link στην περιγραφή, να πάει στην αίτηση να συμπληρώσει τη φόρμα και θα επικοινωνήσω μαζί του, αν δω ότι αυτό το πρόγραμμα ταιριάζει μαζί του. Αυτά, GG, τα λέμε στο επόμενο.